Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα, συνέγινες, που θέλω να δώσω σε όλους εσάς, αλλά και να απευθύνω μία τιμή σε όλους τους, σε όλη την νομική ομάδα που είναι δίπλα στην Αγίων Συνέλευσης, παλαιότερους και καινούριους. Τιμή μας. Και δεν θα έπρεπε να είσαστε μόνο εσείς η νομική ομάδα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τον αφανισμό που προσπαθούν να κάνουν στη χώρα μας, με τον αφανισμό της πατρίδος μας, με το ξεπούλημα, με την υπερχρέωση, με όλες αυτές τις δολοφονίες και με όλους αυτούς τους αυτόχειρες, θα έπρεπε να είναι όλοι οι νομικοί της χώρας στο πλευρό μας. Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί μερικοί μπορεί να το ξέχασαν από τους νομικούς, αλλά και οι πολίτες να μην το ξέρουν. Ο δικηγόρος είναι ο άνθρωπος του πολίτη. Γι' αυτό όταν φτιάξαμε, έτσι τα αποφτιάξαμε, τους δικηγορικούς συλλόγους και τους κάναμε αρχή με ΦΕΚ, ήταν για την υπεράσπιση και τα δικαιώματα του πολίτη. Η πολιτεία έχει τον εισαγγελέα, ο δικαστής δικάζει και οι δικηγόροι είναι το δίκαιο του πολίτη. Δηλαδή, φάγατε μαζί μας, έχετε πάει σχολείο μαζί μας, κύριοι δικηγόροι, σε όλη την Ελλάδα. Γίνατε νομικοί, μπήκατε στο Ταμείο Νομικών. Το Ταμείο Νομικών, θέλω να ξέρετε όλοι οι δικηγόροι, είναι χρηματοδοτούμενο από εμάς τους πολίτες. Πληρώναμε 1% από τη μία μεριά και 1% από την άλλη σε ό,τι συμβούλιο κάναμε. Στα Τελωνία υπάρχει Ταμείο Νομικών. Όταν ανοίγαμε εταιρείες, ΜΚΟ, όλα είναι ένα Ταμείο Νομικών. Μας υποχρεώνει ο νόμος, δηλαδή εμείς το δεχτήκαμε. Για να δημιουργηθούν οι σύλλογοι νομικών, ώστε να υποστηρίζετε καλύτερα το δίκαιο του πολίτη. Πού είναι, κύριοι, σήμερα νομικοί σε όλη την Ελλάδα, παιδιά των Ελλήνων, παιδιά από το κάθε χωριό, από την κάθε γειτονιά, αν εξαιρέσουμε μερικά παιδιά τα οποία δεν ήταν από γειτονιές. Όλοι εσείς που γίνατε νομικοί, με τι όνειρο γίνατε? Με εσάς δεν πάμε στα δικαστήρια? Εσείς δεν είστε για το δίκαιο του πολίτη? Τώρα λοιπόν το δίκαιο του πολίτη που σας φωνάζει, και σε τέτοιες στιγμές ιερές που περνάει ο τόπος, το γένος των Ελλήνων, πού είστε, κύριε δικηγόροι, πού είστε, κύριε νομικοί? Γιατί φτιάξαμε τους συλλόγους και τους κάναμε αρχή? Ό,τι πρόβλημα έχουμε δεν πάμε στην αρχή? Μπορεί, λέει ο νόμος, να χρησιμοποιήσει ο πολίτης οποιαδήποτε αρχή για να δείξει τα δικαιώματά του. Εσείς, κύριοι, σήμερα γιατί δεν είστε μαζί μας? Έχετε καμιά αντιπαλότητα με την Ελλήνων Συνέλευση? Και αν ναι, πια? Πού διαφωνείτε? Όλα μας τα έγγραφα είναι νομικά και αποδείξιμα. Από την άλλη, κάθεστε και δεν θα πω τη λέξη γελάτε, αλλά δεν έχετε εκφέρει και καμία νομική άποψη πέραν από το να βοηθάτε το καθεστώς να είναι εναντίον μας. Γιατί σήμερα, κύριοι νομικοί, δεν είστε με τον πολίτη? Αυτοί δεν ήταν οι πελάτες σας που υπογράφαν χιλιάδες συμβόλαια? Αυτοί δεν σας έχουν πληρώσει? Με αυτούς δεν ζήσατε τόσα χρόνια? Αυτούς δεν περιμένετε στα δικαστήρια? Γιατί δεν είστε σήμερα για το τεράστιο δίκαιο των Ελλήνων? Ή μήπως δεν ανήκετε σε αυτή την Ελλάδα? Ή μήπως δεν είστε παιδιά αυτού του τόπου? Καλό και προσκαλώ όλους τους νομικούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα να συστρατευτούν, γιατί έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς οι Έλληνες όλους τους δικηγορικούς συλλόγους. Σε να αντιθέσει, οτιδήποτε προβλήματα έχουν μέσα στο συλλογό τους, το οποίο είναι μασονοποιημένα, από τις στοές, ανάμεσα σε λέσχες και σε δογματικές διαδικασίες, να τα πετάξουν από πάνω τους. Γιατί αυτά φτιάχτηκαν για το δίκαιο και την υποστήριξη του πολίτη και τα δικαιώματα του πολίτη. Και σήμερα είστε απέναντι στον πολίτη. Μεγάλη μου τιμή για όποιον δικηγόρο είτε θα έρθει, αλλά και για τους παλαιότερους που είναι μαζί μας. Πραγματικά τιμή μου. Και θα περιμένω χιλιάδες δικηγόροι που είναι στην Ελλάδα να έρθουν τώρα σύσσωμοι δίπλα στην Ελλήνων Συνέλευση, δίπλα στα δικαιώματα του πολίτη. Να ξεχρεώσουν, να πάρουν τον πλούτο. Γιατί να διαχειρίζεσαι τη μαγκουφιά? Κανείς δεν έχει να σας πληρώσει στα δικαστήρια πια. Όλοι αγκομαχάτε, όλοι χρωστάτε στις τράπεζες, τα σπίτια σας τα παίρνουν. Ό,τι νόμος βγαίνει για μας, βγαίνει και για εσάς. Πόσο θα ξεφεύγετε? Άντε και μια γνωριμιούλα, άντε και μια χάρη με ένα δικαστή, άντε και λίγο παραπέρα, άντε εσύ, ο άλλος που δεν έχει. Οπότε εσύ είσαι, εσύ έχεις τα κονέ. Πόσοι έχουν κονέ?
Και μέχρι πού θα πάει αυτό? Και αύριο κι άλλο νόμο? Και αύριο κι άλλη παρανομία? Καλό όλους τους δικηγόρους. Καλό. Καλό όλους τους Έλληνες που η ειδικότητά τους και η επιστήμη τους είναι η νομική. Αν και δεν θεωρώ επιστήμη τη νομική, γιατί απλά μεταφράζουν νόμους. Αυτό ας μην παραξηγηθούν. Επιστήμη είναι αυτό που ξέρω καλά στη στήμη μου. Σήμερα είναι τόσο συστημική η νόμη που έπρεπε οι δικηγόροι σύσσωμοι να φωνάξουν όλοι μαζί για κάθε νόμο που βγαίνει στη Βουλή. Γιατί η Βουλή έχει το 90% είναι δικηγόροι. Σήμερα λοιπόν όλα τα παιδιά των Ελλήνων, όλα τα παιδιά που πρέπει να τιμούν τους προπατορές τους, τους προγόνους τους, όλοι αυτοί που έχουν το δίπλωμα δικηγόρου πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στα δικαιώματα του πολίτη, στην αλήθεια. Και είναι η μόνη φορά που ακούγονται τόσο μεγάλες αλήθειες, τόσο μεγάλες που τις φοβάστε όλοι. Φοβάστε τη μεγάλη ανατροπή, φοβάστε τις μεγάλες αλήθειες. Μη σας κάνουν κακό στο μισθό της τράπεζας, στο μισθό του ΟΤΕ, και αυτές κλείνουν. Παρακαλάτε για μία θέση, δεν χρειάζεται να παρακαλάς. Η Ελληνοσυνέλευση είναι η δικιά σου. Πάρε ρε άνθρωπε την Ελλάδα στα χέρια σου και έλα να μοιραστείς ό,τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να παρακαλάς να σου χρωστάνε οι πελάτες, ούτε να γεμίζουμε τα δικαστήρια με χιλιάδες δίθεν αδικίες και να κόβεις παραστάσεις. Θυμηθείτε τι έχει γίνει. Όλοι χωλαίνουν. Όλος ο καρκίνος έχει επέρθει σε όλη την κοινωνία. Οι νομικοί μπορούν να το λύσουν. Οι άνθρωποι του πνεύματος, οι σκεπτόμενοι, υπάρχουν τόσοι καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά. Δεν έχουν δε τίποτα κοινό. Δεν βλέπουν στα κοινά τίποτα. Δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Όλοι είναι υπερχρεωμένοι. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Όλοι έχουν μια μίζερη ζωή. Μια ανασφάλεια σε όλη τη ζωή, σε όλες τις σχέσεις, είτε εργασίες, ακόμα και τις ανθρώπινες. Γιατί δεν έρχεστε να βάλουμε ένα τέλος? Γιατί δεν έρχεστε να πείτε μια αλήθεια από το δικό σας στόμα? Υπάρχουν τόσοι συγγραφείς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι διανοούμενοι που μπορούν να καταλάβουν τι λέμε και να αποκαλυφθούν όλες οι αλήθειες. Να πάρουν και τα στοιχεία και να τα αποτυπώσουν με πολύ καλύτερο τρόπο με αυτά που τα διατυπώνουν οι πολεμιστές της Ελληνοσυνέλευσης. Δεν σας πήραμε καμία θέση. Ελάτε να παραλάβετε τις θέσεις σας σε μια τεράστια λεωφόρο που οι θέσεις είναι πλεονασμός. Ελάτε να τις πάρετε. Προκαλώ και προσκαλώ όλους τους νομικούς σε όλη την Ελλάδα αλλά και του εξωτερικού, γιατί θα περάσουμε τα σύνορα της Ελλάδος. Είναι θέμα και παγκόσμιων δικαστηρίων για τη γενοκτονία των τεράστιων των Ελλήνων, για το ψεύτικο χρέος, αλλά και για έναν πλούτο που δεν τον εμφανίζουν, τον κρύβουν και ψεύδονται σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Και δεν θα πω λαός, γιατί λαός σημαίνει πέτρα και ο δικός μου δεν είναι λαός, είναι πληθυσμός και είναι πολίτες. Είναι πλήθος πολιτών. Αυτό είναι οι Έλληνες. Δεν είναι λαός. Λαός σημαίνει πέτρα. Εμείς δεν είμαστε πέτρα. Δεν είμαστε λαός. Αυτό για μένα είναι άσχημη λέξη, αν και τη χρησιμοποιώ γιατί εσείς την καταλαβαίνετε. Για εμείς είμαστε πολίτες. Εμείς είμαστε πολίτες αυτόχθων, κυρίαρχοι, Έλληνες ηθαγενείς. Πολύ καλά θα κάνατε, αν και μέχρι τώρα δεν το άκουσα πουθενά. Υπάρχει ιδιαίτερα οι θεσμοί, και θα ήθελα πολύ από τους θεσμούς, οι θεσμοί να αρχίσουν να σέβονται και το θεσμικό τους ρόλο, αλλά και τους θεσμούς που αυτοί τους δημιουργήσαν. Ένας τεράστιος θεσμός, άμα το θέλετε, είναι ο Δήμος, γιατί αυτός είναι το κράτος. Το κράτος δεν είναι η κυβέρνηση, όπως έχω ξαναπεί. Η κυβέρνηση εκλέγεται μέσα από τους Δήμους. Γι' αυτό και οι Δήμαρχοι για να βγουν θέλουν το 51%. Δεν βγαίνει κανένας Δήμαρχος με 45%, ούτε με την να μπουν πολλά κόμματα μαζί. Βγαίνει μόνο πάνω από 51%. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο κυροξούσιο το οποίο δεν μπορεί να πέσει ποτέ και από κανέναν. Αυτό βέβαια έχει εξακρυπωθεί από την παγκόσμια σκηνή, από την παγκόσμια τράπεζα, από τον ΟΗΕ και από πολλούς παγκόσμιους φορείς, ότι αυτό το πυροξούσιο δεν μπορεί να πέσει έτσι όπως έχει γραφτεί. Αυτό το πυροξούσιο το έχω εγώ με τους δημάρχους και λέω κάτι άλλο. Βλέπετε λοιπόν ότι λιδωρούν στα κανάλια και βγάζουν μόνο την τελευταία σελίδα για την αυτογραμμή μου και για την ελιά μου. Καλά ρε παιδιά, 100 σελίδες είναι.
Στην τελευταία πήγατε, τα καταλάβατε όλα και πήγατε στην τελευταία. Εάν διαβάσετε λοιπόν το πυροξούσιο, το οποίο αυτό το πυροξούσιο έχει κατατεθεί στη Federal Reserve, στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Λευκό Οίκο, σε μυστικές υπηρεσίες, σε οικονομικές υπηρεσίες, στην Ελλάδα και παντού. Και θα δείτε ότι το Σύνταγμα, γιατί έχουμε και το Σύνταγμα μέσα, θα δείτε λοιπόν ότι το Σύνταγμα το ελληνικό αποκαλεί και είναι κράτος μόνο ο Δήμος. Δεν είναι κυβέρνηση κράτος. Άρα λοιπόν το κράτος είναι ο Δήμος, γιατί εκεί είναι η δημοκρατία και πηγάζει από τον πολίτη. Το θέμα όμως είναι ότι σε κάποιες εκπομπές βγάλανε ένα δήμαρχο και τον ξεφτιλίζανε. Ο δήμαρχος είναι ο άρχον δήμαρχος του Δήμου. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και θα πρέπει να την τονίσω εγώ, ενώ μέχρι τώρα δεν την έχει τονίσει κανένας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και κάποιους ανθρώπους να έρθουν να το αναλύσουν. Να πάνε στους θεσμούς, να καταλήξουν και να δείξουν στους θεσμούς ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος θεσμός όλων και είναι ο Δήμος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θεσμός από το Δήμο που είναι κράτος. Διότι το Σύνταγμα αναφέρει κράτος το Δήμο, όχι την κυβέρνηση η οποία εκλέγεται μέσα από τους Δήμους. Άρα λοιπόν, ο Δήμαρχος υπογράφει μόνο αν του δώσει δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι η εκπροσώπη των πολιτών του Δήμου. Προσέξτε. Ακόμα και αν ο Δήμαρχος ήθελε να υπογράψει μαζί μου ένα τέτοιο τεράστιας ευέλειας και αξίας και εγκυρότητας πυροξούσιο, δεν θα ήταν έγκυρο να το υπογράψει ο Δήμαρχος εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε την πλειοψηφία να του δώσει το δικαίωμα να υπογράψει. Καλώντας τον Δήμαρχο που του μιλά σαν προσωπικότητα αν υπογράψε μαζί μου, είναι πολύ λίγο, είναι πολύ ρηχό να το κάνεις. Γιατί σαφώς δεν έχεις διαβάσει το πυροξούσιο, σαφώς δεν ξέρεις τι λέει, απλά η εντολή σου που πήρες είναι λιδόρισε και κοίτα τι θα κάνεις, να τα βγάλουμε πέρα τούτο στις δύσκολες καιρούς που έχει ο Σόρας πληροξούσιο κράτος. Μην μπερδεύεστε, το πληροξούσιο είναι κράτος. Έχεις πληροξουσιότητα κράτος. Αυτό βέβαια το σέβεται η Παγκόσμια Τράπεζα, το σέβεται ο ΑΟΜΕΓΑ, το σέβεται η Federal Reserve, το σέβεται το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικής, αλλά ο δημοσιογράφος και ενδεχομένως και κάποιος θεσμός δικαστικός της Ελλάδος να μην το σέβεται. Δεν έχει δικαίωμα να μην το σεβαστεί. Προσέχτε καλά. Ο Δήμαρχος για να πάρει το δικαίωμα να υπογράψει μαζί μου έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να αναλύσει το θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκπροσώπους του Δήμου, των Δημοτών, να ψηφίσουν και να δώσουν το δικαίωμα στο Δήμαρχο να έρθει να υπογράψει μετά. Αγαπητοί συνέλληνες και αγαπητοί θεσμοί, αυτό έχει γίνει με απόλυτη επιτυχία και νομιμότητα. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πήγε στην ημερήσια διάταξη και ανέλησε το πρόγραμμα, όλα και τα στοιχεία αναλυτικά για να καταλάβουν οι εκπρόσωποι των πολιτών, όπου αυτή είναι η δημοκρατία και όπως το Σύνταγμα ορίζει, ψηφίσανε στην Ολομέλεια ομόφωνα όλη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση, υπόγραψε. Η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε μετά το δικαίωμα στο Δήμαρχο να έρθει να υπογράψει μαζί μου. Την απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο την ανέβασε στο Διάδια, ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπως ορίζει ο νόμος, ενημέρωσε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς και θεσμικούς, όλους τους θεσμούς λοιπόν, και μετά ο Δήμαρχος ήρθε και υπόγραψε με μένα. Αυτό. Γιατί δεν το αναφέρατε ποτέ? Γιατί δεν κάνατε μια ανάλυση νομιμότητας, κύριοι δικηγόροι, θεσμοί, αλλά και αξιωματούχοι που είσαι μέσα στα πράγματα? Δεν σας ενδιαφέρει λοιπόν? Άρα λοιπόν, νομίμως, το κράτος Δήμος, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, πήρε την απόφασή του και έβαλε πληροξούσιο το Δήμαρχο,
ως άρχον εκλεγμένο του Δήμου που ορίζεται από το Σύνταγμα και σας έχουμε και το ΦΕΚ μέσα του Συντάγματος που κράτος είναι ο Δήμος και ήρθε ο κύριος Δήμαρχος εκάστοτε να υπογράψει μαζί μου. Δηλαδή, εάν ο Δήμαρχος δεν πάρει την έγκριση και την ψηφοφορία της ολομέλειας του Συμβουλίου του, δεν μπορεί να έρθει να υπογράψει μαζί μου, ούτε εγώ τον θέλω. Άρα λοιπόν κύριε, δεν υπογράψει ο Δήμαρχος μαζί μου. Υπογράψει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος ήταν ο εξουσιοδοτημένος από το Συμβούλιο ως εκλεγμένος άρχον να έρθει να υπογράψει μαζί μου. Είναι μικρή διαφορά. Σας πληροφορώ ότι είναι μεγάλη διαφορά. Άρα το πληροξούσιο του Δημάρχου μου δίνει την κρατική εξουσία ως έχον, η οποία ορίζεται από το Σύνταγμα ότι είναι κράτος, μου μεταφέρει την κρατική του εξουσία για τα παγκόσμια ταμεία, για όλα τα ταμεία όπου είναι αναλυτικά, να πάω και να εισέλθω με δικές μου εγγυήσεις, χωρίς να χάσει κανείς τίποτα, χωρίς να μπει καμία υποθήκη από το Δήμο, αλλά ο Δήμος δεν έχει τι να χάσει, έχει μόνο να εισπράξει. Και καλώς έκανε ο Δήμαρχος. Βέβαια, βγάζατε Δημάρχους στα κανάλια και λέγατε ό,τι θέλατε. Αυτό δεν δείχνει μόνο ασέβεια, αυτό δείχνει φόβο. Αυτό δείχνει τεράστιο φόβο να μην μάθει αυτή η αλήθεια. Κοιτάξτε πόσο απλά είναι. Μέσα σε κάθε φάκελο του Δήμου έχουμε την έγκριση και τις υπογραφές του κάθε συμβουλίου. Μετά ο Δήμαρχος έρχεται για συμβόλαιο, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνεται να έχουμε μια τόσο νόμιμη, νομική, νομιμότατη διαδικασία. Γίνεται να έχουν γίνει τόσο μεγάλα αληθινά άλματα, με τόσο μεγάλα θεσμικά κομμάτια, αν το θέλετε. Μεταβίβασε σε κρατική εξουσία ο Δήμαρχος. Ωραία, αναλύστε το να δείτε γιατί. Πήρε την ψήφο της ολομέλειας του Συμβουλίου του και έχετε το θράσος να βγαίνετε σαν κανάλια. Οι θεσμοί να μην παίρνουν θέση. Δεν υπάρχει μια θεσμική θέση να πει, τι λέτε εδώ ρε παιδιά, ο νόμος λέει αυτό, σωστά, ορίστε, έχει γίνει σύνομα με τον νόμο. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Τόσο πολύ φοβάστε την αλήθεια. Τόσο πολύ, και είναι ανάγκη να είσαι και θεσμός. Ας μην είσαι θεσμός. Έλα ανθρωπέ μου να το πάρεις, είναι ένα τεράστιο εργαλείο για την ίδια σου τη ζωή, για την ίδια την αλήθεια, για τον πλούτο σου, για να γίνει η Ελλάδα αύριο ένα τεράστιο εργοτάξιο. Ούτε αυτό θέλεις. Τι θέλεις? Να σου δώσει ΕΣΠΑ. Γιατί? Έχεις μάθει ποτέ ότι τα ΕΣΠΑ είναι δικά σου λεφτά, τα παγκόσμια δάνεια? Πού να βρουν λεφτά αυτοί? Από ό,τι σου κλέβουν και σου μαζεύουν, ωραία σου δίνουν. Τα δικά σου δίνουν πίσω. Και άμα δεν κάνεις 700 συμφωνίες, δεν παίρνει ούτε δάνειο ούτε επιδότηση, πρημοδότηση. Πρέπει να είσαι στο κόμμα, πρέπει να γλύψεις, άντε να μην πω τι, πόσους. Πρέπει να κάνεις χίλιες μετάνοιες, να πάει η γυναίκα σου να τους χαμογελάει, μετά να στείλεις την κόρη σου. Τα είσαι εσύ ανάγκη αυτά. Γιατί? Έλα να σου δείξουμε. Έλα να δεις. Έλα να πάρεις τεράστια όπλα που αύριο δεν θα προλαβαίνετε ούτε να εισπράτετε αλλά ούτε να δουλεύετε. Μπορεί να εξασφαλιστεί η χώρα πολλά χρόνια μπροστά. Πρέπει να καταλάβετε. Βλέπετε ένα παγκόσμιο πλούτο ο οποίος είναι δικό σας. Πρέπει να σας πω συνέλληνες μου και με τα λόγου γνώσεως. Σε πάνω από 180 χώρες αυτή τη στιγμή κινούνται χρήματα από λογαριασμούς δικούς μου και του έθνους μου. Αυτό το καθεστώς το ξέρει καλά και τρέμει. Βλέπετε το καθεστώς το παγκόσμιο, δεν αντέχει άλλο. Αυτό που έχει δημιουργηθεί στον πλανήτη είναι μια τεράστια φούσκα. Ένα πλαστικό χρήμα. Έχουν κάνει χιλιάδες παράγωγα πάνω στα παράγωγα επιπαραγωγών. Και έτσι έχουν δημιουργήσει μια φούσκα όπου πρέπει τουλάχιστον σε κάθε 25, 30, 50 χρόνια να πτωχεύουν τουλάχιστον οι μισές χώρες και να ξαναπηγαίνουμε από την αρχή. Άρα λοιπόν πρέπει να καταστρέφεται το χρήμα για να ξαναπηγαίνουμε άλλη μια από την αρχή. Αυτό είναι ένα κλέψιμο χρόνου για όλους μας. Ελληνίδες, Έλληνες, συνέλληνες, φίλοι μου, εμείς δεν έχουμε ανάγκη από όλα αυτά τα μυθεύματα και από όλες αυτές τις αηδίες. Τώρα ο πλανήτης όπως τον έχουν περπατήσει μέσα από τις χώρες και μέσα από μια παγκόσμια οικονομία που έχουμε υπογράψει τόσες συνθήκες, έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε αυτή η φούσκα έχει ένα πουθενά συστήνωση. Ωραία, χρωστάει ο πλανήτης 503. Πού? Χρωστάει η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αγγλία, μην κοιτάτε που δεν το λένε. Η Ολλανδία, η Γερμανία,
Όλες τις λέτε χώρες, αλλά δεν είναι. Τελικά ο πλανήτης δεν έχει κράτη, ούτε έθνη. Έχει εταιρείες και πολυεθνικές, έτσι έχουμε φτάσει. Τελευταία κάνουν και την Ελλάδα, είναι το τελευταίο προπύργιο, όλες οι άλλες είναι. Διαβάστε τη διακήρυξή μας για να καταλάβετε. Και δεν έχεις ανάγκη από όλα αυτά. Σου λέμε λοιπόν με τα λογογνώσεως ότι διαχειρίζονται χρήμα, ελάνιο. Και γιατί ελάνιο? Γιατί ο πλανήτης είναι ελάνιος και θα πρέπει να διαβάζεις καλά τη διακήρυξη όπως είναι φτιαγμένη για να καταλάβεις τα δικαιώματά σου και πώς δουλεύει ο πλανήτης. Αν είδατε αμυδρά, αμυδρά, όλο το παγκόσμιο καθεστώς αρχίζει και σπάει. Προσπαθεί εδώ και 5 χρόνια να κάνει παγκόσμια κυβέρνηση. Κάθε χρόνο την πάει ένα χρόνο πίσω. Τώρα είναι τα τελευταία του βήματα. Ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά όλη αυτή η φούσκα της οικονομίας να μην αντέχει άλλο. Οπότε αυτή η φούσκα θα σκάσει στα μούτρα τους, ό,τι και να κάνουν. Έτσι έχει αρχίσει να βγάζει ότι πού θα βρεθούν 23 για παγκόσμιο νόμισμα. Σωστά χρειάζονται παγκόσμιο νόμισμα να απορροφήσει όλα αυτά τα ψεύτικα και τις ψεύτικες επενδύσεις, τα ψεύτικα κέρδη που έχουν δημιουργηθεί σε μία φούσκα σε βάρος του ανθρώπου. Τα κορμιά μας τα έχουν βάλει υποθήκη, τις ψυχές μας το ίδιο. Έχει γίνει τα πάντα και πάλι αυτή η φούσκα θα αποκαλυφθεί. Ναι, θα σας πω λοιπόν ότι το παγκόσμιο καθεστώς έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να συνθηκολογήσει για να απορροφηθεί αυτή η φούσκα με ένα παγκόσμιο νόμισμα. Θα σας πω ότι παγκόσμιο νόμισμα δεν μπορούν να βγάλουν αυτοί. Έχουμε ήδη παγκόσμια νομίσματα και εμείς τα έχουμε κάνει. Το ότι είναι ιδιωτικά και έχουν χτίσει ένα πλανήτη και έχουν, αν το θέλετε, έχουν κάνει τεράστια κατάχρηση νόμων, χρημάτων, ποσών, με τεράστιες επερβάσεις μέσα από τις υπηρεσίες των οικονομικών, ένα τεράστιο κλέψιμο, μια τεράστια ασυδοσία και μια τεράστια ασέλγεια στην ανθρώπινη ύπαρξη όλων των κρατών, αυτό είναι γεγονός. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να ξανακάνουν το ίδιο και δεν τους παίρνει. Έτσι σιγά σιγά πρέπει να πάνε σε μια μεγάλη συνθηκολόγηση για να βγει ένα παγκόσμιο νόμισμα στην πραγματική βάση και αξία, γιατί πάλι αυτό που έχουν είναι μόνο στην πραγματική βάση και αξία των ελάνιων, του ελάνιου πλούτου. Συνεχίζοντας, έρχονται περίεργες μέρες και περίεργες ώρες, άμα το θέλετε. Το καθεστώς είναι σε ένα μεγάλο πανικό. Εξηγήστε καλά και συστρατευτείτε. Κόσμος του πνεύματος σε περιμένουμε. Νομικοί, έλατε όλοι. Μπορούμε να τεινάξουμε όλο αυτό το καθεστώς, να το διαλύσουμε τελείως. Να μην υπάρχει, μας δυναστεύει, μας σκοτώνει. Σκοτώνει τα πάντα, σκότωσε τους προγονούς μας, θα σκοτώσει εμάς, θα σκοτώσει τα παιδιά μας. Είναι αδιφάγο. Σκλαβώνει πρώτα τους δικούς του και μετά πάνε σκλαβώσει εμάς. Έχει ήδη σκλαβωμένο κόσμο, έρχεται με στρατό σκλαβωμένων για να σκλαβώσει εσένα. Δεν έρχεται μόνο του. Δεν μπήκε μόνο στη σκλαβιά. Με πολύ αίμα, με πολύ υδρότα, με πολύ κόπο το κατάφερε. Από αυτό μπορούμε να φύγουμε μία και διαπαντός. Σου έχουμε τιμάσει τα δικαιώματά σου. Έλα να τα δεις. Έλα να φτιάξεις μια τεράστια χώρα. Έλα να φτιάξεις ένα πλανήτη όπως τον ονειρεύτηκες. Είναι ατυχές το γεγονός να νιώθουν οι Έλληνες ότι θα απελευθερωθούν και οι γύρω μας οι χώρες θα είναι σκλαβωμένες. Όλος ο πλανήτης είναι σαν να έχεις ένα ποτάμι το οποίο περνάει από σένα, αλλά πιο πάνω το ποτάμι τρέχει, που σημαίνει ο άλλος το λιτηριάζει, άρα εσύ έχεις λιτηριασμένο νερό. Άρα δεν γίνεται. Όλος ο πλανήτης περιμένει από εμάς. Σας λέω λοιπόν με τα λογογνώσεως ότι η φούσκα θα σκάσει. Ήδη περιμένουμε παγκόσμιο κράκ. Πριν το κράκ, περιμένουν να κάνουν ένα παγκόσμιο νόμισμα με μια τεράστια συνθηκολόγηση μαζί μας. Εάν δεν συνθηκολογήσουν μαζί μας για να βγάλουμε παγκόσμιο νόμισμα, το οποίο θα στέκεται στη βάση και στην αξία, όλη αυτή η φούσκα τους θα διαλυθεί. Και θέλω να σας δώσω και ένα μήνυμα. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην αντιλαμβάνονται για τους τεράστιους προγόνους? Είμαστε το γένος, το ελάνιο, σε ένα πλανήτη ελάνιο. Τα στίγματά μας είναι παντού, τα σημάδια μας είναι παντού, όσο και να τα κρύβουν, δεν στα δείχνουν. Παντού σε όλο τον πλανήτη θα δεις τα ελάνια σύμβολα, ελάνιες κατασκευές που αυτοί δεν τις καταλαβαίνουν πώς τις κάναμε. Δεν ξέρουν πώς στήσαμε την πέτρα, πώς την κόβαμε την πέτρα, τι κάναμε, αν την κόβαμε. Νομίζω ότι την κόβαμε τα δόντια με σφυροκάλαμα. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν είναι καν στην τεχνολογία μας. Έχουν μια τεχνοτροπία η οποία πάντα κάνει κακό σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει κανένας εχέφρον Έλληνας που πραγματικά είναι στην αυτογνωσία του να πιστεύει ή να ξέρει
ή να νομίζει ότι οι προγονείς του δεν έχουν φροντίσει για αυτόν. Είναι δυνατόν να είσαι δημιούργημα πραγματικού δημιουργού και όχι ψεύτικου και να μην έχει κανονίσει ο δημιουργός σου, προγονός σου δημιουργός, γιατί είναι προγονή η δημιουργή μας, για μας, και όλος ο πλανήτης να γίνει κραχ, στάχτη οι αξίες τους. Οι Έλληνες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Οι προγονείς σου έχουν τεράστιο πλούτο φυλαγμένο για σένα. Τεράστιο. Που την άλλη μέρα θα είσαι πάλι κυρίαρχο έθνος. Γιατί είσαι εσύ το έθνος το κυρίαρχο και μόνο. Είτε έρθουν και συνθηκολογήσουν. Είτε έρθουν και συμφωνήσουν, άμα το θέλετε. Για να περπατήσει ο πλανήτης, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει ποτέ έτσι. Σκάνε. Διαλύονται όλα στον πλανήτη. Άστους τώρα που φτιάχνουν πρασινισκίες και αυτά. Έχουν τεράστιο πρόβλημα στον πλανήτη και πρέπει να το καταλάβεις. Διαλύονται όλα. Όλη η οικονομική έχει διαλυθεί. Όλη η οικονομία. Δεν υπάρχει τίποτα. Με τα δόντια το καθά. Βάζουν τραπεζίτες. Σκοτώνουν τραπεζίτες. Έχουν αυτοκτονήσει, λέει, 50 τραπεζίτες. 50 έμαθες. Χίλιοι έχουν σκοτώσει. Τους σκοτώνουν τους τραπεζίτες τους. Σκοτώνουν τα παιδιά τους. Για να μην μάθεις ποτέ τίποτα. Είναι χιλιάδες τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Σκάει η μεγάλη φούσκα του πλανήτη. Εσύ, Έλληνα, αν μαζευτείς και πάρεις τη χώρα σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Οι προγονείς σου, οι τεράστιοι. Και αν μελετήσεις λίγο την ιστορία που είναι γραμμένη στα κείμενα, στα δικά μας κείμενα, τις νεότερα, αυτά που έχουμε γράψει ή αυτά που έχω γράψει, που πρέπει να τα διαβάσεις, θα καταλάβεις και θα αντιληφθείς ότι δεν έχεις πρόβλημα πλούτου. Όσο πλούτο θέλεις, υπάρχει για σένα. Είναι φυλαγμένος καλά με φύλακες. Αλλά τώρα δεν μπορεί να βγει γιατί δεν έχεις τίποτα. Δεν ορίζεις ούτε το σπίτι σου, δεν ορίζεις ούτε το μυαλό σου, δεν ορίζεις ούτε τη ζωή σου, δεν ορίζεις ούτε τη συμπεριφορά σου. Έλληνα, όρισε τη ζωή σου, πάρε την ευδαιμονία σου, μάθε για ποιο σκοπό είσαι, τι νους είσαι, τι θες να κάνεις και θα τα έχεις όλα. Όλα στον πλανήτη να γίνουν στάχτη οικονομικά, την άλλη μέρα το ελάνιο έθνος είναι το έθνος που κυριαρχεί στον πλανήτη. Μας βολεύει και η μία και η άλλη περίπτωση. Όλα όμως, Έλληνά μου, είναι από τα χέρια σου. Από σένα εξαρτάται, συνέλληνα. Πρέπει να αναγνωρίσεις ποιος είσαι, τι θέλεις και πού πας. Και όλα είναι. Πάρε την Ελλάδα στα χέρια σου και μη φοβάσαι τίποτα. Έχεις πλούτο και στα παγκόσμια ταμεία, αλλά κι αν ο πλανήτης αυτοί κάνουν παγκόσμιο οικονομικό κράχ, γέλα, βάλε τα γέλια, γιατί δεν έχουν τίποτα. Εσύ έχεις τα πάντα και πάντα θα έχεις, αρκεί να είσαι στο σωστό μέρος, με τη σωστή νόηση. Γιατί όλοι έχουν φροντίσει για σένα και όλα περιμένουν εσένα. Όλα περιμένουν εσένα. Περιμένουν να καταλάβεις την τεράστια θέση σου, να καταλάβεις ποιος είσαι. Να καταλάβεις τον πλούτο σου, να καταλάβεις τις αλήθειες, να καταλάβεις ποιοι είναι οι άλλοι, τι κάνουν, γιατί το κάνουν. Να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου, τη ζωή, την πολιτική. Να πάρεις τη δημοκρατία, την πραγματική, το κρατήν του Δήμου. Κάντο συνέλληνα, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν διανοείσαι τι δώρα έρχονται για σένα. Αρκεί να τα θέλεις. Αν δεν τα θέλεις όμως, και αν πετάς όλη αυτή την ευκαιρία, δεν θες τον πλούτο σου, δεν θες την αλήθεια, δεν μπορεί κανείς να στα δώσει. Πρέπει να ετοιμαστείς να τα πάρεις. Και ο μόνος δρόμος, ο μονόδρομος είναι η απελευθέρωσή σου. Σε διαβεβαιώ πάντως ότι οι προγονείς σου έχουν φροντίσει τα πάντα για σένα. Ακόμα και όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος και όταν κάποιοι θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον πλανήτη, πάλι θα φτιάξουν τις κρυπτές για τον επόμενο πόλεμο. Θα ξεκίναγε ποτέ τέτοιος πόλεμος και να μην υπήρχαν τα όπλα στην Έλληνα? Όχι. Έχουν ετοιμαστεί όλα. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει ό,τι έχουν κρύψει οι προγονείς μας, γιατί είναι τεράστιοι οι προγονείς μας. Υπάρχουν φύλακες παντού και περιμένουν όλοι υπομονετικά εσένα. Στο φυσικό σου επίπεδο,
στο φυσικό σου πεδίο να νικήσεις. Να ζήσεις δεν θέλεις, ζήσε. Πλούτο δεν θέλεις, πάρε. Αξίες δεν θέλεις, τις έχεις. Αλήθεια δεν θέλεις, πάρτινε. Λογική. Ελευθερία, αυτό δεν θέλεις. Έλα να το πάρεις. Είναι όλα δικά σου. Όλα είναι στα χέρια σας. Προκαλώ και προσκαλώ τους πάντες. Όλος ο κόσμος, απανταχού της γης. Τεράστια μυαλά ελληνικά είναι έξω. Το DNA μας είναι παντού, σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και αν δεν μιλάει ελληνικά. Καλείτε. Μην κοιτάτε που στα κανάλια δεν τα βλέπετε. Στην Αμερική υπάρχουν πολλοί νοήμονες άνθρωποι. Νανοχειρουργική θα γίνει. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, παντού, σε όλο τον πλανήτη. Το ελάνιο γένος είναι παντού. Μένει να διαφημίσετε παντού ότι δεν είναι μόνος του. Να δώσετε το μήνυμα της ένωσης και της παλαιγενεσίας σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό πρέπει να ανοίγουμε παντού γραφεία, σε όλο τον πλανήτη. Να ενωθούν οι Έλληνες. Είναι πολιτικό, είναι οικονομικό, είναι της ύπαρξής μας. Γι' αυτό πολλά πράγματα δεν είναι οικονομικά. Ας φαίνονται οικονομικά. Αλλά τους πονάνε. Οικονομία, χαρτάκια έχουν, τυπώνουνε. Δεν πονάνε για το χρήμα που έχει στην τσέπη σου. Αυτό το τυπώνουν αυτοί. Αυτοί το ελέγχουν. Αυτοί το έχουν. Γι' αυτό τόση τρομοκρατία και τόση φοβία. Έγινα ενώσου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Όταν όλα σε βλέπουν ενωμένο, δεν διανοείσαι τη δύναμη. Όλα τα δώρα θα τα πάρεις μαζί. Ενώσου, Έλληνα, πάρε την Ελλάδα. Πες ακριβώς που θέλεις. Πες ό,τι θέλεις να ζήσεις. Ζήτα να ζήσεις. Έλα να ζήσεις όλοι μαζί. Έχει χώρο. Τα πάντα έχει. Έλα να μοιραστείς. Είναι τεράστια δώρα που περιμένουν εσένα. Όλα περιμένουν εσένα. Όλα. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Διώξε το φόβο από μέσα σου. Μην έχεις ανασφάλεια. Ούτε για πλούτο. Ούτε για οικονομία. Ούτε για πολιτική. Την πολιτική είναι δικιά σου. Εσύ θα την πάρεις. Η πολιτική βγαίνει από τους πολίτες. Αν δεν έχεις πολίτες, τι πολιτική να κάνεις. Όλα θα πέσουν σαν χάρτινος πύργος την ώρα που εσύ ενωθείς. Η Ελλάδα ενώνεται. Όλοι θα γίνουμε ένα. Ο πλανήτης μας βλέπει. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία. Οι Κινέζοι κοιτάνε. Οι Ιάπωνες δεν μιλάνε, θα μιλήσουν τελευταίοι. Οι Ρώσοι κοιτάνε. Μην κοιτάς που δεν μιλάνε. Αλλά κοιτάνε. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα πάνω μας. Όλοι μας κοιτάνε. Τι θα κάνουμε. Μόλις θα πετύχουμε και θα έρχεται να εμφανίζεται ο σκοπός ότι πετυχαίνουμε, όλοι θα είναι μαζί μας. Να το θυμάσαι αυτό. Γιατί και αυτούς που εσύ θεωρείς εχθρούς είναι πιεσμένοι. Οι πραγματικοί εχθροί θα διαλυθούν. Ήδη έχουν αρχίσει και σπάνε. Διαλύονται όλα. Ας φαίνεται τόσο σκοτεινό το περιβάλλον. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε ακόμα. Ενωθείτε μόνο. Να κάνετε τα μέγιστα. Να κουμπάτε σε όλες τις αλήθειες και να τις αναλύετε με τον καλύτερο τρόπο. Να μην σας φεύγει καμία λεπτομέρεια. Αυτές οι λεπτομέρειες κάθονται και να βγάλουν κατηγορίες, να σας κατηγορήσουν και να σας διαλύσουν. Ενωμένοι συνέλληνες, με νόηση, με σκοπό, με στόχο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια.